Λοιπόν, ήθελα πολύ καιρό τώρα να κάνω το βίντεο με την αναβάθμιση που πρόσφατα έκανα στο Speed Twin, που είναι, αν δεν φαίνεται ήδη, είναι αυτές οι αναρτήσεις εδώ πέρα, της Όλινς. Υπάρχουν οι ίδιες, αλλά με το, πώς το λέμε, το μπουκαλάκι αερίου, το gas tank εδώ πέρα, οι οποίες, εντάξει, είναι σχεδόν τα διπλάσια λεφτά. Τώρα, sorry, είναι λίγο μπιχλική, λίγο βρώμα τη μηχανή, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και ήθελα έτσι να πω για αυτή την αναβάθμιση πώς είναι, πώς την έχω δει μέχρι τώρα κτλ. Καταρχάς, η τιμή τους, τις βρήκα online στα 7.30, θα βάλω link στο description κάτω στο βίντεο. Τις βρήκα στα 7.30, αν θυμάμαι καλά. Εδώ νομίζω που ρώτησα στον Έλληνα αντιπρόσωπο, είχανε 800 νομίζω. Τώρα έχουν ανέβει κι άλλο βέβαια, είδα στο site. Δηλαδή πριν κάνα, τις πήρα εγώ Ιούλιο, τώρα είναι Οκτώβριος, έχουν ανέβει. Πιθανά να ανέβουν κι άλλο. Δηλαδή και αυτές με τον gas tank είχαν 1200, τώρα έχουν πάει 1500. Να ανέβει πάρα πολύ, πανάκριβες. Τέλος πάντων, λοιπόν, τις έβαλα στον κόντι. Κάτσε να τις βλέπουμε και από άλλη γωνία. Τις έβαλα λοιπόν στον κόντι, μου πήρε 20 ευρώ για να τις βάλει μόνο, μια χαρά, τίποτα. Στην αρχή έλεγα να τις βάλω εγώ, αλλά φοβόμουν να μην γίνει καμιά βλακεία. Αν θέλετε να τις βάλετε μόνοι σας, δεν είναι και κάτι τρομερό. Προσοχή μόνο, εδώ πέρα έχει διάφορα πυράκια, δεν ξέρω πώς το πω, φλάτζες, δεν ξέρω, μεταλλικές, είναι αυτά τέλος πάντων. Αποστάτες, ίσως είναι το σωστό. Προσοχή μόνο αν τις βάλετε μόνοι σας, να τις βάλετε με τη σειρά που πρέπει. Δηλαδή στην αρχή στον κόντι πήγαν να τις βάλουν χύμα όπως ήταν. Με τους παλιούς αποστάτες, που δεν είναι οι οδηγίες της Όλινς αυτές. Υπάρχει ρύθμιση εδώ, που μπορείς να βάλεις και εδώ στο ελαττήριο. Okay. Εγώ είχα ζητήσει από το site, σου λένε όταν πας να τις αγοράσεις τα κιλά σου και τι είδος έτσι, οδήγησης κάνεις για να τις στείλουν ρυθμισμένες. Τώρα είναι νομίζω στα 18 κλικ η ρύθμισή τους. Δεν θυμάμαι τώρα απ' έξω στα πόσα κλικ είναι πιο σπόροι κτλ. Και πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή αναβάθμιση για τη μηχανή. Δηλαδή το πριν, όσοι έχετε τη σειρά Bonneville κάποια μηχανή, γιατί μπαίνει νομίζω σχεδόν σε όλες πρέπει να μπαίνει, προφανώς εκτός από το Scrambler, η μηχανή χοροπήδαγε πίσω μετά από κάποια ταχύτητα, στις λακκούβες δεν ήταν καλή η απορρόφηση γενικά. Οπότε τώρα βλέπω μια πολύ μεγάλη διαφορά, εγώ τουλάχιστον. Δηλαδή η διαφορά φάνηκε με το που έφυγα από τον Κόντι, φανταστείτε. Ήταν πολύ πιο καλή απορρόφηση σε χαμηλή ταχύτητα, όπως είναι στις λακκούβες, εδώ από τα ελαττήρια. Και είναι πολύ πολύ πιο σταθερή στις μεγάλες ταχύτητες, δεν έχει καμία σχέση. Είναι τόσο καλό τώρα το πίσω, που τον μπροστά παρότι μου φαινόταν Okay, τώρα έχει αρχίσει και με προβληματίζει. Δεν θα αλλάξω κάτι τώρα προς το παρόν, πάντα προς το παρόν. Αλλά θέλω να πω πώς φάνηκε η διαφορά μέσω στη μηχανή. Θα τη συνιστούσα λοιπόν, αν έχετε το budget, γιατί είναι κοντά στα 800 ευρώ τέλος πάντων τώρα για να μπουν. Αλλά κάνει μεγάλη διαφορά στη μηχανή. Αν σας προβληματίζει το πίσω, πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή αναβάθμιση. Λοιπόν. Λοιπόν, για τις Όλινς, τι έλεγα. Όπως είπα μάλλον και πριν, είναι πολύ πιο σταθερό το πίσω. Πολύ, πολύ. Έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, ή εμένα μου φάνηκε, δεν ξέρω αν είναι πλασίμπο, αλλά μου φάνηκε μεγάλη διαφορά. Δεν νομίζω ότι είναι πλασίμπο. Σε κάνει, ρε παιδί μου, να εμπιστεύεσαι περισσότερο τη μηχανή. Δεν ξέρω πώς να το πω. Νιώθω πιο άνετα τέλος πάντων μαζί της. Πριν υπήρχε μια αστάθεια περίεργη. Δεν είναι, νομίζω έχει αποτύχει εκεί η Triumph στο πίσω μέρος αυτής της μηχανής. Ειδικά, το έχω ξαναπεί στο review που είχα κάνει, ειδικά για 14.000 ευρώ μηχανή, έτσι. Μπορεί να έχει πάει και πιο πάνω τώρα, δεν ξέρω γιατί έχουν ανέβει όλα. Και το άλλο που επίσης πρόσεξα είναι ότι επειδή, προφανώς μάλλον είναι αυτός ο λόγος, επειδή είναι πιο σταθερό το πίσω, τη νιώθω και πιο ευέλικτη. Πάντα ήταν μια ευέλικτη μηχανή, όσο βαριά και να είναι, το Speed Twin. Το έχω πει και στο review αυτό. Αλλά τώρα μου φαίνεται ακόμα πιο εύκολη.
Λοιπόν, αυτά με αυτό το βίντεο. Ελπίζω να άρεσε, ένα πολύ μικρό. Το χρώσταγα, ήθελα να το ανεβάσω. Καλή συνέχεια σε όλους, πάντα όρθιοι, καλές βόλτες.